Είναι μια τεράστια επιτυχία. Και να ξέρετε κάτι, ότι σε αυτή την επιχείρηση η επιτυχία, ειδικά στο Team Rank, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, πολλοί άνθρωποι που έχουν χτίσει τεράστιες επιχειρήσεις, που έχουν αλλάξει τη ζωή τους, εν μέρη εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τον άνθρωπο που θα καλέσουμε τώρα στο βήμα, εντός ομάδας του και εκτός ομάδας του, έχουν επηρεαστεί επιχειρηματικά, έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψη τους, είναι ο αγαπημένος ομιλητής, είναι ο αγαπημένος τους γενικότερα. Πολύ μεγάλη τύχη για τους ανθρώπους που είναι πρώτη φορά εδώ και για τους ανθρώπους που είναι πολλωστή φορά εδώ, που θα δούνε την αναγνώριση αυτού του ανθρώπου στο ανώτατο team rank της εταιρείας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ για να αναγνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εσύ είσαι ο άμεσα upline του και εγώ είμαι ο άμεσα downline του. Οπότε είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνηση που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή που θα φέρουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ πάνω. Είναι ένας άνθρωπος με τρομερή εργασιακή ηθική, με φοβερή πίστη, φοβερό όραμα. Έχει συνεισφέρει στις επιχειρήσεις ολονών, είτε το ξέρετε είτε δεν το ξέρετε. Έχει συνεισφέρει, είναι ο στυλοβάτης του να δημιουργεί, του να κάνουμε offline συνέδρια. Πολλοί από εμάς δεν είχαμε ιδέα από αυτά, πώς θα στηθεί, πώς θα γίνει. Το αποτύπωμά του στην εξέλιξη της ομάδας μας και σε αυτό που βλέπετε τώρα, η αξία του αποτυπώματός του είναι ανυπολόγιστη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα έχει επηρεάσει στο πώς θα μιλήσω εγώ, στο πώς θα μιλήσει ο Στάθης ο Καρυπίδης, στο πώς βλέπουμε τη δικτύωση, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Εξαιρετικός εκπαιδευτής, φοβερό ήθος, φοβερός. Πάνω απ' όλα είναι το όνειρο. Το όνειρο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Εμείς έχουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα της ελευθερίας. Πηγαίνουμε σε άλλους ανθρώπους και προσπαθούμε να τους ξεσηκώσουμε, να ξυπνήσουμε το πλανοβιτάριο που έχουν μέσα τους. Η ζωή μας χαρακτηρίζεται από δύο σημεία. Το ένα λέγεται σπίτι, το άλλο λέγεται δουλειά. Είμαστε σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, 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 σπίτι, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Μας έχουν πει ότι πρέπει να το κάνουμε 40 χρόνια. Υπηρετούμε καταστάσεις και πράγματα που δεν έχουμε επιλέξει. Πλανοβιτάριος είσαι αν θέλεις να ξεφύγεις από αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να θες να διαφέρεις, να θες να κάνεις πράγματα. Εάν σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο, θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Μπορείς να σκέφτεσαι εναλλακτικά. Δεν έχει σημασία το παρελθόν σου. Εσύ επιλέγεις πώς θα είναι ο νέος σου αυτός. Ξύπνα! Ο πλανοβιτάριος πρέπει να στάζει όνειρο. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Δεν σταματάει. Νικητής λέει, δεν είναι αυτός που δεν χάνει ποτέ. Είναι αυτός που σηκώνεται κάθε φορά που πέφτει. Γιατί η δουλειά του σπορέα είναι να... σφέρνει. Να... σφέρνει. Η δουλειά του σπορέα είναι να σφέρνει. Ξεκόλα και δημιούργησε ορμή. Δεν είμαστε θεατές, είμαστε παίκτες. Ο πόνος σε σπρώχνει, το όραμα σε τραβάει. Και η ζωή θα προσπαθήσει να σου κλέψει το όνειρο. Ανεξάρτητα από το πόσο χάλια είναι τα πράγματα και πόσο χάλια θα γίνουν, εγώ θα τα καταφέρω. Το κάνω γιατί μπορώ. Μπορώ γιατί θέλω. Θέλω γιατί μου είπες ότι δεν μπορώ. Θα υπερασπιστώ το όραμά μου. Θα αναλάβω την ευθύνη με οποιοδήποτε κόστος. Θα αγωνιστώ ενάντια στις προκλήσεις. Δεν θα υπακύψω στις αρνητικές σκέψεις. Θα νικήσω την αδράνεια. Θα αγωνιστώ ώστε να με καθοδηγούν τα όνειρά μου και όχι οι συγκυρίες. Θα αγωνιστώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα στο όνομα ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Προκειμένου να φύγω από αυτόν τον κόσμο έχοντας δώσει περισσότερα από όσα πήρα. Δεν θα καταθέσω ποτέ τα όπλα. Μην αφήσετε ποτέ τις αναμνήσεις σας να γίνουν καλύτερες από τα όνειρά σας. Αξίζει να πετύχεις το όνειρο που σου λέγανε ότι δεν μπορείς. Επίθεση μόνη λύση. Οι πλανοβιτάροι επιτίθονται παρέα. Ποιος από εσάς θα είναι μαζί μας. Χουα! Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε τον τεράστιο πλανοβιτάρι ονειροπόλο, Θοδωρή Κουντρή!
καταρχάς δεν είναι εκπληκτικό με τι θέρμηση υποδέχονται οι συνεργάτες σου με το που σκάς μύτη στη δουλειά? Δεν γίνεται αυτό και στις όλες τις δουλειές. Όταν πηγαίνεις στο πλάνο Α, δεν έρχονται κατευθείαν ανθοδέσμες αυτά, απέφτουν στους διαδρόμους. Φρε, πού είσαι, καλό στο να. Welcome και τέτοια. Δεν ξέρω, έχω καιρό να πάω στο πλάνο Α και δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, σε πόσους εδώ αρέσει να ακούνε ιστορίες? Σε πόσους. Οκ. Okay. Ωραία. Τέλεια. Εμένα, να ξέρετε, ήταν αγαπητό κομμάτι πολλά χρόνια. Μ' αρέσει να ακούω ιστορίες ανθρώπων που πετύχανε πράγματα, οτιδήποτε και αν έχουν πετύχει, είτε στη δικιά μας επιχείρηση, είτε σε άλλους χώρους. Γιατί μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων βγαίνουν τα καλύτερα συμπεράσματα. Και ταυτίζεσαι, μαθαίνεις και δεν μαθαίνεις ξερά, αλλά συνήθως η γνώση αποτυπώνεται συναισθηματικά στο υποσυνείδητο. Οπότε σήμερα θα σας πω τη δικιά μου ιστορία, ή τουλάχιστον κάποιες φάσεις από την ιστορία, κάποια κεφάλαια, αν ήταν να γράψω βιβλία, τα κεφάλαια αυτά θα ήταν τα εξής. Η απόφαση, ο αγώνας, η δικαίωση, η πτώση, η ευκαιρία, η ελευθερία. Αυτά είναι τα κεφάλαια που θέλω να πω και θα ξεκινήσω από την απόφαση. Η απόφαση είναι η πιο σημαντική. Όλα ξεκινάνε από την απόφαση. Συμφωνούμε σε αυτό? Ωραία. Ποιοι εδώ είστε στο χώρο, γιατί σας αρέσει το περιβάλλον που είμαστε αγκαλίτσες και φυλάκια και όλοι μαζί και και τέτοια. Ποιοι, έλα, απελευθερωθείτε οι αιματικές προσωπικότητες. Ωραία, τέλεια. Ποιοι είστε γιατί θέλετε να βγάλετε περισσότερα χρήματα? Okay, οι περισσότεροι. Ποιοι είστε εδώ γιατί σας αρέσουν οι εκπτώσεις? Okay, έχουμε και μερούς από αυτούς. Ωραία. Και ποιοι εδώ πέρα έχετε ήδη πάρει την απόφαση ότι θα χτίσετε αυτή την επιχείρηση? Δεν χρειάζεται να σηκώσετε το χέρι σας. Ποιοι έχετε ήδη πάρει ξεκάθαρη απόφαση ότι θα χτίσετε αυτή την επιχείρηση? Ωραία, πάρα πολύ. Χαίρομαι. Έρχεται κάποια στιγμή στην ζωή μας που παίρνεις την απόφαση να θελήσεις να ξεχωρίσεις, να κάνεις κάτι το ξεχωριστό. Να τραβάς μια γραμμή και λες ότι ως εδώ ήτανε. Και στους περισσότερους από εμάς δημιουργείται ένα όνειρο, μια όρεξη να κάνουμε κάτι που να επηρεάσουμε περισσότερους ανθρώπους. Και βλέπετε, όλη μέρα σήμερα αναγνωρίστηκαν, υπήρξαν διάφορες ομιλίες και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Το πόσο ακριβώς τους γεμίζει, πέρα από το κομμάτι το οικονομικό, το κομμάτι του να επηρεάσουμε άλλους, του να φτιάξουμε μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Εάν δεν θυμάσαι, αν δεν είναι ξεκάθαρο μέσα σου, αν δεν έχεις τη στιγμή, το δευτερόλεπτο, τη φάση ακριβώς του πότε πήρες την απόφαση, μάλλον δεν την έχεις πάρει. Και δεν είναι κακό άμα δεν έχεις πάρει ακόμα την απόφαση. Πάρα πολλοί άνθρωποι αργούν να πάρουν απόφαση. Μάλιστα, ήταν μια ιστορία χαρακτηριστική ενός γιατρού στη Γερμανία, ο οποίος επί πολλά χρόνια ερχόταν στο χώρο, πήγαινε σε σεμινάρια, πήγαινε σε συνέδρια και τον 7ο χρόνο του έκανε ξαφνικά το τσακ. Σε ένα τέτοιο συνέδριο έκανε το τσακ και ξαφνικά μετά δημιούργησε τη μεγαλύτερη επιχείρηση στον χώρο της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, με χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου γίνει το τσαφ. Αλλά όταν σου γίνει, όταν πάρεις την απόφαση, δεν το ξεχνάς ποτέ. Εγώ την δικιά μου απόφαση την πήρα 15 χρονών. Και η απόφαση κανονικά λέμε ότι πρέπει να συνδέεται με το όνειρο. Με το όνειρό σου. Τι σημαίνει όνειρο? Ποια είναι η αγγλική λέξη του ονείρου? Dream. Και τι σημαίνει dream? Divine revelation empowering a man. Θεϊκή αποκάλυψη που ενδυναμώνει τον άνθρωπο. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι το όνειρο δίνεται από ψηλά. Ότι το όνειρο είναι μια θεϊκή αποκάλυψη που έρχεται για να σε ενδυναμώσει. Και γιατί χρειαζόμαστε ενδυνάμωση? Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις φοβίες μας, τις αμφιβολίες μας, τα εμπόδια, τους περισπασμούς, όλα αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία που σε κρατούν μακριά από το όνειρό σου. Γίνεται μια θεϊκή αποκάλυψη που σε ενδυναμώνει. Η απόφαση μου λοιπόν που την πήρα στα 15 συνδέεται με το όνειρό μου. Και για να μοιραστώ μαζί σας το όνειρό μου και να καταλάβω το όνειρό μου, θα πρέπει λίγο να σας πάω πιο πριν στην παιδική μου ηλικία. Όσοι με ξέρετε, προέρχομαι από μια οικογένεια στρατιωτικών. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και κάθε 2 χρόνια παίρνανε μεταθέσεις
Ξέρετε όλη τι είναι η μετάθεση. Ωραία, και αλλάζαμε περιοχή. Όταν λέμε αλλάζαμε περιοχή, δεν αλλάζαμε, δεν φεύγαμε, ξέρω εγώ, από τα Βρυλίσια και πηγαίναμε στο Χολαργό και λέει άλλαξα περιοχή. Ξεριζωνόμασταν από τις γειτονιές μας, από τα σχολεία μας, από τους φίλους μας, από τις δραστηριότητές μας και αλλάζαμε πόλεις. Τελείως. Μερικοί ίσως δεν το καταλαβαίνετε, γιατί με τους περισσότερους που μιλάω έχουν μεγαλώσει σε μία περιοχή και λέει, εμείς, έχω λέει φιλίες από το δημοτικό, είμαστε λέει με αυτόν από το δημοτικό. Εγώ δεν το ζήσα ποτέ αυτό. Εμείς πάνω που πηγαίναμε να ριζώσουμε, εγώ με τον αδερφό μου, σε μία περιοχή, πάνω που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποιες φιλίες, ερχόταν ο πατέρας μου και μας έλεγε, μαζεύτε τα, φεύγουμε. Πού πάμε ρε μπαμπά? Εδώ κοντά, Σρι Λάνκα, Γουαδελούπη, Ζαζιβάρι. Έτσι μου φαίνονταν εμένα όταν ήμουν μικρός. Και το πρόβλημα τέλος πάντων στις μετακινήσεις δεν ήταν ότι απλά μετακινούμασταν. Το πρόβλημα ήταν ότι όπου πηγαίναμε, εγώ και ο αδερφός μου πέσαμε θύματα bullying, χοντρού bullying. Και το bullying τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, πολύ συζητημένο, το ξέρει ο κόσμος, αλλά τότε δεν το ήξερε κανένας. Στις γειτονές, η καινούργια γειτονιά που πηγαίναμε, το καινούργιο σχολείο που πηγαίναμε, φροντίζανε να μας υποδεχθούν με την ίδια θέρμη που με υποδεχθήκατε κι εσείς σήμερα. Χαλιά, αυτά και τα λοιπά, βρε καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στη γειτονιά και αυτά. Όχι, καθόλου δεν ήταν έτσι. Εγώ και ο αδερφός μου ήμασταν πάντοτε οι περιθωριακοί, οι εκτός, οι εξωγήινοι. Όταν πηγαίναμε στις μεγάλες πόλεις, ήμασταν τα επαρχιωτάκια. Και όταν πηγαίναμε στην επαρχία, ήμασταν οι πρωτεβουσιάνοι. Γιατί οι άνθρωποι σου κολλάνε ταμπέλες, ξέρετε πώς γίνεται αυτό, ουσιαστικά για να σου πούνε, ας πούμε, ότι δεν είσαι ένας από εμάς, δεν ανήκεις εδώ. Και όταν λέω χοντρό bullying, το πρόβλημα δεν ήταν ότι απλά μας κάνανε να αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, περίεργα. Αυτό δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Μιλάμε για ξύλο. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Εγώ και ο αδερφός μου έχουμε φάει πολύ ξύλο. Και έχουμε δώσει ξύλο. Και ξέρω ότι... Τι μπράβο, περίμενε. Μπράβο που έδωσε, έτσι. Ναι, συνήθως όταν το λέω την ιστορία σε φίλους μου, μου λένε, έλα ρε, άσε ρε γλυκούλη. Άσε ρε γλυκούλη, με αυτό το baby face που... Το φωτοστέφανο και τα φτερά που έδωσες και ξύλο. Γιατί εξωτερικά δεν έχω τέτοια σημάδια, δεν φαίνονται ουλές, αλλά εσωτερικά είναι τεράστια τα σημάδια. Και θα σας πω χαρακτηριστικά κάποιες ιστορίες. Μίλαγα με τη μητέρα μου και μου θύμισε στο δημοτικό, φανταστείτε. Με είχαν βάλει στόχο μια συμμορία από το γυμνάσιο και αυτοί ήρθαν στο δημοτικό. Απαγορεύονται τα παιδιά του γυμνασίου να μπουν στο δημοτικό. Μπήκαν μέσα στο διάλειμμα. Ο ένας φύλαγε τσίλιες, οι δύο με είχαν ακινητοποιήσει τα χέρια μου και οι άλλοι βαράγανε. Και μου έλεγε η μητέρα μου για το πώς επί πάρα πολλά βράδια εγώ είχα εφιάλτες, δεν μπορούσα παραμιλούσα. Είχα κάνει πολύ καιρό να το ξεπερώσω και αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι που σου λέω από το δημοτικό. Στο γυμνάσιο, με τον αδερφό μου, όταν γυρνάγαμε από το φροντιστήριο ή από το σχολείο, μας την είχαν στημένη σε διάφορες γωνίες 10, 15, 20 άτομα και περιμένανε για να πλακωθούμε. Υπήρχε τσαμπουκάς, χοντρός τσαμπουκάς. Και ξέρω, για μερικούς φαίνονται πολύ περίεργα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πηγαίναμε για καφέ ή για να παίξουμε ένα μπιλιάρδο ή σε ένα πάρκο και μπορεί να ερχόντουσαν. Να εμφανιζόταν ξαφνικά 15-20 άτομα και να μας λέγανε: έχετε 10 δευτερόλεπτα για να φύγετε. Έτσι, για να μας πάσουν τον τζαμπουκά. Και εγώ με τον αδερφό μου έπρεπε να κοιταχτούμε και να αποφασίσουμε με τα μάτια στιγμία αν θα ήταν μία από τις μέρες που θα πλακωνόμασταν ή θα κατεβάζαμε τα αυτιά, ας πούμε, και θα φεύγαμε. Που σχεδόν ποτέ δεν γινόταν αυτό, γιατί προτιμούσαμε να μας πάσουν κανένα πόδι, κανένα χέρι, παρά να μας πάσουν το ηθικό. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί σας το λέω, θα σας πω γιατί σας το λέω. Γιατί εμένα αυτό που μου έλειπε ήταν η συμπαράσταση μιας ευρύτερης παρέας. Μου έλειπαν η συμπαράσταση των φίλων, μιας κοινότητας ανθρώπων. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια τεράστια εσωτερική ανάγκη να ανήκω σε μια κοινότητα ανθρώπων που θα ήταν δεμένη, σε μια κοινότητα ανθρώπων που θα ήταν ενωμένη, σε μια κοινότητα ανθρώπων που θα ήταν ένας για όλους και όλοι για έναν. Σε μια κοινότητα ανθρώπων η οποία θα προστάτευε τον αδύναμο και θα δίνει με έναν μαγικό τρόπο δύναμη στον αδύναμο να κάνει πολύ δυνατά πράγματα.
Οπότε όταν 15 χρονών βρέθηκα στο σαλόνι των γονιών μου. Και πώς βρέθηκα στο σαλόνι των γονιών μου, τελείως τυχαία ή μοιραία. Είχαν έρθει να δείξουν στους γονείς μου ένα πλάνο εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, ένα πλάνο απόδρασης. Και έτυχε να είμαι εγώ εκεί. Και την ώρα που το δείχναν στους γονείς μου, εγώ άκουσα το πλάνο. Και 15 χρονών όταν είδα το πλάνο, όταν είδα τον άνθρωπο ο οποίος ζωγράφιζε σε ένα πίνακα, δεν υπήρχαν τότε PowerPoint και τέτοια πράγματα, ζωγράφιζε στον πίνακα τα κυκλάκια, το πώς μεγαλώνεις και φτιάχνεις μια ομάδα ανθρώπων, εκείνη τη στιγμή εμένα ανοίξανε τα μάτια μου. Γιατί αυτό που πραγματικά είδα στο πλάνο, το πρώτο πράγμα που είδα είναι την ικανότητα να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων. Να δημιουργήσω μια ομάδα ανθρώπων που θα τους βοηθήσω, θα με βοηθήσουν και όλοι μαζί με ένα κοινό πλάνο θα πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Θα κάνουμε κάτι δυνατό. Καθώς θα μεγαλώνουμε εμείς, θα γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί. Και η δύναμη των πολλών θα δίνει δύναμη στον ένα και η δύναμη του ενός θα δίνει δύναμη στους πολλούς. Ήτανε, μπορεί να ακούγεται ιδεαλιστικό και ρομαντικό και μερικοί μου λένε καλά, συγγνώμη, δεν είδες τα χρήματα. Φυσικά και είδα τα χρήματα. Αλλά τα χρήματα, όταν πρέπει να καταλάβετε ότι 15 χρονών δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα, δεν ήταν η μεγαλύτερη μου ανάγκη. Η μεγαλύτερη δικιά μου ανάγκη ήταν η δημιουργία κοινότητας. Μετά ήρθαν τα χρήματα. Γιατί αυτό που είδα εγώ στη δικτύωση είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορείς να σπάσεις ένα μολύβι εύκολα, αλλά αν είναι 10 μολύβια μαζί, πιο δύσκολα. 100 μολύβια μαζί, αν είναι 1000 τα μολύβια μαζί, σπάνε. Δεν σπάνε. Ακόμα και αν φέρεις τον καλύτερο καρατέκα του κόσμου, 10 Dan, ο οποίος να είναι και ο μεγαλύτερος τάγκα του κόσμου, 10 Dan και στο τάγκα. Φοβερός συνδυασμός. Και καρατέκα και τάγκα μαζί. Και του βάλεις να σπάσει 1000 μολύβια μαζί, δεν θα μπορείς να τα σπάσει. Αυτό είδα εγώ. Λέω, αυτή είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου, γιατί αυτό λαχταρούσε η ψυχούλα μου, πάνω απ' όλα. Νούμερο ένα ήταν η δημιουργία κοινότητας και νούμερο δύο ήταν τα χρήματα, που ουσιαστικά είναι η οικονομική και χρονική ελευθερία, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα στη ζωή μου, σαν ανάγκη. Η πρώτη μου ανάγκη ήταν άλλη. Πριν δω το πλάνο, δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς πώς ήταν 15 χρονών, αλλά εμένα ήταν θολό το τοπίο. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Όταν είδα το πλάνο, είπα ξεκάθαρα, αυτό θέλω να κάνω εγώ. Αυτό θέλω να κάνω. Τέλος. Ήταν μια πολύ ξεκάθαρη απόφαση. Πήγα κατευθείαν στους γονείς μου και το ανακοίνωσα. Και λέω, αυτό θέλω να κάνω εγώ. Όταν μεγαλώσω. Οι γονείς μου είχαν μια. Είχαν, ξέρεις, ένα φόβο. Μήπως. Ήμουν μαθητής του 18-19 και λέγανε, μήπως θέλει να αποφύγει τις Πανελλήνιες. Οπότε μου λένε, κοίταξε να δεις. Θα περάσεις στο πανεπιστήμιο και μετά, μόλις ενηλικιωθείς, θα χτίσει την επιχείρηση. Και ο πατέρας μου όμως, επειδή κατάλαβε το όνειρο το δικό μου, από τα 15 μου μέχρι τα 19 μου, με έπαιρνε μαζί και με πήγαινε σε τέτοια συνέδρια. Οπουδήποτε γινόντουσαν στην Αθήνα συνέδρια εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, δικτύωσης κτλ., με πήγαινε ο πατέρας μου εκεί. Και θυμάμαι που καθόμουν τέρμα πίσω, πιτσιρικάκι, και κράταγα σημειώσεις. Και έβλεπα αυτή τη σκηνή που περνάγανε διάφορες φάτσες και λέγανε τις ιστορίες τους και το πώς πετύχαν πράγματα κτλ. Και εγώ έγραφα και ρουφούσα και αντλούσα κτλ. 4 χρόνια έκανα ακριβώς αυτό το πράγμα. Και προετοίμαζα τον εαυτό μου για το τι θα γινότανε στα 19 μου. Ήμουν όμως πάρα πολύ ενθουσιασμένος που είχα βρει κάτι να με εκφράζει τόσο πολύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωθα σιγουριά και πίστη για το μέλλον. Είχα ερωτευτεί αυτό το περιβάλλον. Συνήθως οι περισσότεροι έτσι είμαστε. Όταν έρχεσαι εδώ πέρα, υπάρχει ένας έρωτας, έτσι δεν είναι? Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο παράξενο, κάποια πράγματα σου φαίνονται παράξενο κτλ. Αλλά μετά αρχίζει και το ερωτεύεσαι. Τους ανθρώπους εδώ πέρα, την αγάπη, το πώς λειτουργούν. Ήταν ένας άλλος κόσμος, αλλά ήταν ένας κόσμος που εμένα μου άρεσε και ήθελα να είναι στη ζωή μου. Οπότε 19 χρονών, αφού πέρασα στο οικονομικό της νομικής, δούλευα παράλληλα, είχα ένα πλάνο Α για να μπορέσω να βγάζω τα χρήματά μου και να συντηρούμε και ξεκινάω τη δικιά μου επιχείρηση.
Στο πλάνο Α άντεξα 4 χρόνια. Δούλεψα πρωινές δουλειές από 19 μέχρι 23. 4 χρόνια άντεξα. Άλλαξα πάρα πολλά αφεντικά και είχα και λέω ότι έχω την ευλογία και την τύχη να είχα πολύ δύστροπα αφεντικά. Λες και γινόταν επίτηδες. Είχα ανθρώπους στη ζωή μου οι οποίοι μιλάγαν πάρα πολύ άσχημα, προσβλητικά, υπήρχε εκμετάλλευση, βρυσίδι, το μαθησιακό bullying είχε ακολουθηθεί από εργασιακό bullying. Και πολλές φορές κάνω πλάκα εγώ και λέω ότι ξεσέβγαζα αλλεργίες από τα αφεντικά, έβλεπα όνειρα, ότι τους κάνω πράγματα. Δεν ήμουνα και στα πολύ καλά μου. Είχα γράψει το εγχειρίδιο 50 τρόποι για να δολοφονήσεις το αφεντικό σου. Είχα θέματα. Έπρεπε να έχω πάει σε ψυχολόγο, το ξέρω. Και θα σας πω, δεν μπορώ να σας πω όλες τις ιστορίες, αλλά θα σας πω μία ιστορία, το αφεντικό μου, για να καταλάβετε και εκεί το bullying. Θα σας πω την ιστορία του Λεωνίδα. Σε κάποια φάση, όταν ήμουν 20, λοιπόν, δούλευα στην Coca-Cola, πολιτής. Merchandiser. Ουσιαστικά, αυτό που έπρεπε να κάνω, ήμουν υπεύθυνο σε διάφορα σούπερ μάρκετ και αυτό που κάνουν οι merchandiser είναι ότι πηγαίνουν και φροντίζουν ώστε να υπάρχει καλή βιτρίνα στο σούπερ μάρκετ, να γεμίζει τα ράφια. Οπότε έχουν συνήθως μια αποθήκη, κατεβαίνεις κάτω με ένα καλάθι, το γεμίζεις, σε πάνω γεμίζεις τα ράφια κτλ. Και είσαι 3 ώρες σε ένα σούπερ μάρκετ, μετά σε ένα άλλο κτλ. Στα βόρεια προάστια, λοιπόν, σε ένα σούπερ μάρκετ ήταν διευθυντής ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας ήταν ένας τύπος γύρω 50, ήταν 2 μέτρα, είχε ένα παρουσιαστικό φοβιστικό, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, δεν χαμογελούσε, από αυτούς τους ανθρώπους που λες ότι είναι ντουλάπες. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο σούπερ μάρκετ που δούλευε. Εμένα δεν ήταν διευθυντής μου. Εμένα η δουλειά μου ήταν να πηγαίνω για την Coca-Cola εκεί και τον Λεωνίδα, με τον Λεωνίδα δεν είχε καμία σχέση. Πήγαινα απλά στο τέλος, όταν τελείωνα εγώ με τα ράφια, να μου βάλει μια υπογραφή ότι ήρθα, ότι δούλεψα στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσω εγώ να πληρωθώ από την Coca-Cola. Αλλά έβλεπα τον τρόμο στα μάτια των υπαλλήλων μέσα στο σούπερ μάρκετ. Όταν ο Λεωνίδας έκανε περίπατο στο σούπερ μάρκετ, καταρχάς δεν υπήρχε άνθρωπος που να τον κοιτάει στα μάτια. Όλοι κοιτάγανε χαμηλά. Όλοι κάνανε ότι αυτό κτλ. Πέρναγε και άκουγες μερικά γόνατα να χτυπάνε. Μία μέρα λοιπόν έγινε το εξής σκηνικό. Περιμένω εγώ στο σανσέρ, γιατί υπήρχε ένα σανσέρ που το χρησιμοποιούσαν όλοι οι πολίτες. Με βγάλ, κοκακόλα, ό,τι και να σου κτλ. Περιμένω στη σειρά μου, γιατί περιμένεις τη σειρά, και μπαίνεις μέσα να κατεβείς κάτω στο υπόγειο για να φορτώσεις το καλάθι σου. Μπαίνω λοιπόν εγώ μέσα και έρχεται ένας τύπος από πίσω, τον είχα δει πρώτη φορά, δεν τον είχα ξαναδεί, και μου λέει μήπως βγες έξω. Γυρνάω εγώ ευγενικά. Του λέω, φίλε, μάλλον είσαι καινούριος εδώ, δεν ξέρεις τη διαδικασία. Περιμένεις την ουρά σου, μόλις έρθει ξανά το ασανσέρ. Ρε, μου λέει, βγες έξω, μου λέει. Θα το συζητήσουμε κιόλας. Του λέω, δεν ξεκινήσαμε καλά. Θα δωρείς κουτί από Coca-Cola. Εσείς, λέω, ποιος είστε, δεν είχε ούτε ταμπελάκι ούτε τίποτα. Ρε, μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέει, θα καταλάβεις τώρα σε λίγο. Παπ, κλείνει την πόρτα και φεύγει. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Αυτός ήταν ο γαμπρός του Λεωνίδα. Ο οποίος με έναν πολύ ωραίο πυραμιδικό τρόπο, τελείωσε τέτοιο κτλ., είχε μπει και είχε γίνει υπεύθυνος της αποθήκης μέσα σε μια μέρα, δεν το ήξερε κανένας, και είχε κατευθείαν θέση. Εγώ τελειώνω τη δουλειά μου και πηγαίνω στον Λεωνίδα να μου υπογράψει. Και μου λέει, δεν σου υπογράφω. Λέω, μα δεν γίνεται να μην υπογράψετε, γιατί θα πρέπει, άμα δεν μου υπογράψετε, είναι σαν να μην ήρθα. Σαν να μην κάνω δουλειά, δεν θα πληρωθώ. Μου λέει, δεν σου υπογράφω και παίρνω έξω από το σούπερ μάρκετ, θέλω να σου πω. Βγαίνουμε έξω από το σούπερ μάρκετ και με τοποθετεί, Δευτέρα που ήταν 2 μέτρα, με τοποθετεί κάτω από το πεζοδρόμιο, αυτό ήταν από πάνω. Και αρχίζει 10 με 15 λεπτά να βρίζει, να φτύνει. Ό,τι υπήρχε στο ελληνικό λεξιλόγιο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άκουσα. Κουβέντες και πράγματα που δεν μπορώ να τα πω εδώ σε ένα συνέδριο. Θα ήθελα πάρα πολύ να εκφραστώ ελεύθερα, αλλά δεν γίνεται. Θα σας πω όμως το νόημα. Το νόημα ήταν ότι ήμουν ένα σκουλίκι. Ότι ήμουν ένα τίποτα. Ότι ήταν σίγουρος ότι θα γίνω ένα τίποτα και θα φρόντιζε αυτός να μην κάνω τίποτα στη ζωή μου. Μίλαγε σαν να είναι ο δημιουργός και εγώ να είμαι το δημιούργημα. Και μετά από κάποια στιγμή δεν άκουγα. Έβριζε και έφτιαξε συνέχεια προσβολές όλη την ώρα, τα πάντα. Και εγώ άρχισα να σκέφτομαι και να λέω, συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν αυτό το... Δηλαδή, πόσα χρόνια να αντέξει κάποιος το πλάνο Α.
Τι να κάνω. Εγώ παράλληλα έκτισα το πλάνο μου Β. Παράλληλα έκτισα το τούνελ μου. Οπότε ήμουν σε μια κατάσταση σοκαρισμένος από όλο αυτό που γινότανε. Αλλά πιο πολύ σκεφτόμουν τους άλλους μέσα. Που αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε να τον ανέχονται για όλα τους τα χρόνια. Άκου τώρα ιστορία. Αν ζει ακόμα. Μετά από αυτά που του έκανα. Εκείνη τη στιγμή ορκίστηκα ότι δεν θα σταματήσω αν δεν βρω τον τρόπο πώς να αποδράσω από το πλάνο Α. Ορκίστηκα ότι δεν θα σταματήσω αν δεν βρω τους κατάλληλους ανθρώπους που θα φτιάξουμε μια ομάδα και όλοι μαζί θα φτιάξουμε τις συνθήκες για να αποδράσουμε και να γίνουμε ελεύθεροι. Ο Λεωνίδας με στιγμάτισε. Ο ίδιος δεν ξέρει αν κάποιος το συναντήσει και του πει για το σκηνικό, μπορεί καν να μην το θυμάται, μπορεί γι' αυτό να είναι μια καθημερινότητα. Εμένα όμως το σκηνικό αυτό με τον Λεωνίδα με συντρόφευε σε πάρα πολλές φάσεις στη ζωή μου. Πάρα πολλά βράδια που ήμουν απογοητευμένος, που ήμουν χάλια, με συντρόφευε το σκηνικό αυτό με τον Λεωνίδα. Στις χειρότερες μου στιγμές σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Ο Λεωνίδας για μένα μου είχε δημιουργήσει μια τεράστια οργή, αγανάκτηση και θυμό. Ήτανε προσωποποιημένο το πλάνο Α. Ήθελα πάρα πολύ, ήτανε προσωπική βεντέτα πλέον. Ήθελα πάρα πολύ να αποδείξω σε αυτόν τον άνθρωπο που ήμουν 20 χρονών και ήταν 50. Ήθελα πάρα πολύ όμως να το αποδείξω πόσο άδικο έχει. Γιατί ή θα είχε δίκιο ή θα είχε άδικο. Και εγώ θα φρόντιζα να έχει άδικο. Είχα κηρύξει τον πόλεμο στο πλάνο Α. Τελείωσε. Ήτανε προσωπικό στοίχημα. Το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έγινα τελικά οικονομικά ανεξάρτητος και άρχισα να βγάζω πολλά λεφτά και παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, για να καταλάβετε πόσο πολύ με στιγμάτισε αυτός εδώ ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι μπήκα στο αμάξι μου με ηλικιώδη ταχύτητα και κατευθυνόμουνα στο σούπερ μάρκετ. Είχε παίξει πάρα πολλές φορές μέσα μου ο τρόπος συγκεκριμένα πώς θα τον κάνω ρόμπα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ, το τίποτα, το σκουλίκι, το μηδενικό. Το αστείο είναι ότι έφτασε στο σούπερ μάρκετ και ο Λεωνίδας δεν ήταν εκεί. Είχε φύγει. Κανένας δεν μου είπε τι έγινε με τον Λεωνίδα. Ποτέ δεν πήρα αυτή την εκδίκηση με τον Λεωνίδα. Αλλά αργότερα κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία. Γιατί ο Λεωνίδας είχε παίξει στρατηγικά το ρόλο του στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έστειλε τον Λεωνίδα. Γιατί από μικρός υπήρχε η επιθυμία για ανεξαρτησία και για ελευθερία. Αλλά ο Λεωνίδας δημιούργησε την ανάγκη για ανεξαρτησία και ελευθερία. Το σκηνικό αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν ήταν απλά μια επιθυμία μετά, ήταν ανάγκη, έπρεπε να γίνει. Οπότε όταν πήρα εγώ την απόφαση, η απόφαση είχε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν η δημιουργία κοινότητας, το πιο σημαντικό, και το άλλο ήταν η ελευθερία, η ανεξαρτησία. Ακριβώς από τέτοια σκηνικά. Και σήμερα σας εύχομαι, αν δεν έχετε βρει τον Λεωνίδα σας, να τον βρείτε. Να βρείτε Λεωνίδες στη ζωή σας. Που θα σας αναγκάσουν να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να πολεμήσετε για τα όνειρά σας. Να τσαντιστείτε τόσο πολύ που να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να πας να διεκδικήσεις το όνειρό σου. Η απόφαση λοιπόν είναι σούπερ, σούπερ σημαντική. Χωρίς την απόφαση δεν μπορεί να έρθει η ελευθερία. Αλλά όταν θα την πάρεις την απόφαση, μην επαναπαυτείς. Γιατί η απόφαση θέλει ενίσχυση. Θέλει ισχυροποίηση. Δεν την παίρνεις μία φορά και τελείωσε. Πώς τρέφουμε την απόφαση? Το όνειρο τρέφει την απόφαση. Η θετική συναναστροφή τρέφει την απόφαση. Να κάνεις παρέα με συγκεκριμένους ανθρώπους. Τρέφει την απόφαση. Η απόφαση θέλει τροφή. Το να ερχόμαστε σε τέτοια σεμινάρια είναι σούπερ, σούπερ σημαντικό. Γιατί εάν έχεις πάρει την απόφαση, έτσι την τρέφεις. Και αν δεν την έχεις πάρει, θα την πάρεις. 22 χρόνια ανελιπώς πηγαίνω σε σεμινάρια και τρέφω την απόφαση που πήρα στα 15 μου. Και όταν βγαίνεις έξω και δίνεις ξύλο, τρως ξύλο, κάποια στιγμή πρέπει να έρθεις σε ένα τέτοιο χώρο για να συγκρότησεις. Και υπάρχει άλλος ένας τρόπος που ισχυροποιείς την απόφαση. Λιγότερο γνωστός, που λειτουργήσε όμως πάρα πολύ σε μένα, η ντροπή. Η ντροπή, να ξέρετε, έχει τεράστια δύναμη. Όταν λοιπόν 15 χρονών είχα πάει σε ένα σεμινάριο,
Κάποιος πάρα πολύ πετυχημένος λέει, όταν παίρνεις μια απόφαση, να την ανακοινώσεις. Και να την ανακοινώσεις όσο περισσότερο κόσμο μπορείς. Εγώ το έκανα γιατί μου το έπανε. Αφού είχα ανακοινώσει τους γονείς μου, μετά είχα πάει στους συμμαθητές μου και φίλους μου στο σχολείο και τους ανακοίνωσα την απόφασή μου. Ήμουν όμως ανώριμος. Οπότε δεν ήξερα ακριβώς τι να πω. Τους είπα ότι παρακολουθώ κάτι γαμάτα σεμινάρια και μόλις ελικιωθώ θα χτίσω μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και θα γίνω πλούσιος. Και οι φίλοι μου λέγανε, είσαι βλαμμένος. Και όταν παίρνεις μια απόφαση, όταν έχεις ένα μεγάλο όνειρο, όταν πηγαίνεις σε πολύ δικούς σου ανθρώπους να μοιραστείς αυτή την απόφαση, περιμένεις ότι θα σε αγκαλιάσουν, θα την αγκαλιάσουν, θα τη στηρίξουν. Θα πούνε μπράβο, αυτό, συνέχισε. Κάτι τέτοιο περιμένεις. Όχι τη χόρτο καπνίζεις κουτρί. Και συνήθως εκεί τρώμε όλη μια ξενέρα. Και εκεί στην ξενέρα είναι η στιγμή που οι περισσότεροι τα παρατάνε. Όταν φάνε την πρώτη απόρριψη. Εγώ λοιπόν 4 χρόνια, επειδή πήγαινα σε αυτά τα σεμινάρια, δεν είχα ξεκινήσει τη δράση, οπότε επαναλάμβανα και έλεγα σε όλο τον κόσμο τι θα γίνει όταν μεγαλώσω, όταν ηλικιωθώ, όταν αρχίσω να χτίσω την επιχείρησή μου στα 18 και στα 19 μου. Και το έλεγα και το έλεγα και το έλεγα, το είχαν μάθει και οι πέτρες, όλοι ξέρανε τι ήθελα να κάνω. Οπότε όταν ξεκίνησαν οι απογοητεύσεις, όταν ξεκίνησαν τα δύσκολα πράγματα, όταν ήρθε η στιγμή που ήθελα να παραιτηθώ, τρεπόμουν να κάνω πίσω. Γιατί είχα εκτεθεί σε πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φάτσες φίλων μου που μόνο που σκεφτόμουν ότι θα ερχόντουσαν με το που παρετιόμουν να μπουν «Στάλεγα». Δεν μπορούσα να αντέξω αυτή τη σκέψη. Και αυτό με κράταγε στο παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί που αποφεύγουν να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Και γιατί αποφεύγουμε να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας, γιατί κρατάμε πισινή. Γιατί λες, κι άμα δεν βγει, κι άμα αλλάξω γνώμη, ας μην το ανακοινώσω. Αλλά όταν δεν ανακοινώνεις την απόφαση, είναι σαν να τραβάς τη ζωή έξω από την απόφαση. Η απόφασή σου γίνεται ανίσχυρη, γίνεται μικρή, γίνεται ασήμαντη. Αν ο προορισμός είναι σημαντικός, αν το αποτέλεσμα που θέλεις η ελευθερία είναι σημαντική, τότε είναι σημαντική και η απόφαση να ταξιδέψεις. Και τις σημαντικές αποφάσεις δεν τις κρύβουμε, τις σημαντικές αποφάσεις ανακοινώνουμε, τις βροντοφωνάζουμε. Γιατί όσο πιο πολύ την πεις και τη δημοσιοποιήσεις και την μοιραστείς, τόσο μεγαλύτερη δύναμη σου δίνει. Η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την επιχείρηση. Χωρίς απόφαση δεν προχωράς. 19 λοιπόν με 23 αρχίζει μία άλλη εποχή στη ζωή μου που λέγεται ο αγώνας. Αφού πάρεις την απόφαση, μετά πρέπει να πολεμήσεις. Και επειδή τα χρόνια εκείνα ήταν διαφορετικά, θα σας πω λίγο τις συνθήκες. Εγώ όταν ξεκίνησα λοιπόν, καταρχάς δεν είχα κύκλο. Όπως σας είπα, οι γονείς μου ήταν αξιωματικοί. Δεν είχα μεγαλώσει εγώ κάπου κτλ. Τους συμμαθητές μου από το Λύκειο τους είχα κάψει τελείως, γιατί τους έλεγα τις ανοριμότητες. Είχα 2 θείους μου που ασχολιόντουσαν, οπότε είχαν μιλήσει έτσι κι αλλιώς στους συγγενείς και είχα πάρα πολύ μικρό κύκλο. Ήταν μια εποχή καταρχάς που μόλις είχαν πρωτοβγεί τα κινητά. Είχαμε ατζέντες με σταθερά. Δεν είχαμε τόσο πολύ τα κινητά. Δεν υπήρχαν τα social media για να μιλήσει στον κόσμο. Ήμουνα 19 χρονών και είχα baby face και μοιάζα για 14. Και έβγαινα ουσιαστικά έξω στον κόσμο με μία πρόταση και έλεγα «Ακολουθήστε με, ξέρω τη λύση». Και σήμερα οι εποχές θέλω να καταλάβετε ότι έχουν αλλάξει. Υπάρχουν 20 CEO εταιριών. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ άλλαξε όλη την κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νεαρό κόσμο σήμερα εδώ να ασχολούνται με το επιχειρήν. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι τότε. Οπότε δεν είχα κύκλο, ήμουνα μικρός, είχα baby face. Ήμουν αναξιόπιστος. Δεν είχα περγαμηνές ή κάτι να δείξω. Ο ανάδοχος μου ήταν 500 χιλιόμετρα μακριά. Και δεν υπήρχαν τότε τα Facebook και αυτά. Τον έβλεπα μία φορά το μήνα. Μία φορά το μήνα μπορούσε να δείξει το πλάνο ή κάποια επακολούθηση για μένα. Και επίσης εκείνη την εποχή υπήρχε χρηματιστηριακή αλαζονία. Ο κόσμος έβγαζε καλά λεφτά. Σας θυμίζω,
Τότε δηλαδή έδειχνες το πλάνο και ο Έλληνας ήταν μπλαζέ. Του έλεγες για εναλλακτική επιχειρηματικότητα, για έξτρα εισόδημα και σε κοίταγε περίεργα. Σε εκείνες λοιπόν τις συνθήκες ξεκινάω εγώ να δίνω τον αγώνα, ξεκινάω να βγαίνω και βγαίνω να κάνω τα πλάνα. Με ενθουσιασμό. Σε όποιον, ό,τι κινείται, εκτελείται. Όποιον έβρισκα. Όπου μπορούσα. Και τον πρώτο μου μήνα δεν κατάφερα να στήσω κανέναν. Πόσοι από εδώ είστε ένα μήνα στην επιχείρηση, κάνετε δράση και δεν έχετε στήσει κανέναν. Είμαστε είδος υπό εξαφάνιση. Βλέπετε πόσο λίγοι είναι. Για να καταλάβετε τη δυσκολία. Δεν έχει σημασία. Πήρα τηλέφωνο έναν αδερφό μου, του λέω έτσι και έτσι, μου λέει δεν έχει γίνει μια χαρά, προχώρα. Okay, το δεύτερο μήνα λοιπόν ξεκινάω με ενθουσιασμό. Λέω ότι αυτό είναι ο μήνα μου, δεν πειράζει, θα κάνω περισσότερη δράση. Οπότε το δεύτερο μήνα κατάφερα να μην συστήσω κανέναν. Παίρνω πάλι τηλέφωνο τον άδοχό μου, του λέω έτσι και έτσι. Δεν, έκανα πλάνα και αυτά δεν πήγε κανένα. Μου λέει: συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε, μην ανησυχεί. Συνέχισε. Τον τρίτο μήνα είχα τσαντιστεί. Λέω: δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί το μυστικό. Κάτι κάνω λάθο, κάτι αυτό κτλ. Οπότε τον τρίτο μήνα εστιάστηκα διαφορετικά. Και κατάφερα να μην στήσω κανέναν. Τον τέταρτο μήνα είχαν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα. Οι φίλοι όλοι που παρακολουθούσαν αρχίσαν να κάνουν ερωτήσεις. Τι έγινε, Τεούλη? Είχα γίνει Τεούλης εγώ τότε. Τι έγινε, Τεούλη, με εκείνο το πράγμα που μας έλεγες? Έβγαλες χρήματα, Τεούλη? Πόσα χρήματα έβγαλες, Τεούλη? Τέταρτο μήνα δεν στήσα κανέναν. Τον πέμπτο μήνα η μάνα μου κάλεσε οικογενειακό συμβούλιο. Τα πράγματα ήταν σοβαρά. Μου λέει, παιδάκι μου, τι κάνεις? Σε λέω, καλά είμαι, μάνα. Όχι, μου λέει, τι κάνεις? Μου λέει, γιατί σε βλέπω, κάθεσαι, τρέχεις αυτό και τα λοιπά, αφού δεν έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Σε λέω, τι λες ρε μάνα, δεν είδες, ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που πετυχαίνουν, άσε, μου λέει, αυτοί είναι, έχουν πράγματα να δείξουν, έχουν κύκλο, εσένα, αγόρι μου, ποιος θα σε ακούσει? Γιατί η μάνα μου με έβλεπε, ήτανε μανούλα. Γιατί δεν εστιάζεις το πανεπιστήμιο σου να γίνεις ένας λαμπρός επιστήμονας? Τον έκτο μήνα δεν συστήσα κανέναν. 12 μήνες περάσανε και δεν είχα καταφέρει να συστήσω κανέναν. Μπορεί να φανταστείτε 12 μήνες να κάνεις δράση και να κρατιέσαι μόνο από την τροπή μέσα στο παιχνίδι. Είχα σπάσει κάθε ρεκόρ αποτυχίας. Πραγματικά στην κοινότητα που ανήκαμε είχαν και με δείχνανε. Για περάστε, για περάστε! Ελάτε να δείτε τον άνθρωπο που έχει σπάσει τα στατιστικά. Μοναδικά αποτελέσματα. Μηδενικά αποτελέσματα. Τον πρώτο μου άνθρωπο τον σύστησα μετά από 18 μήνες. Και ήταν η κοπέλα μου η οποία με λυπήθηκε και μπήκε. Την έχω πει πολλές φορές στην ιστορία. 18 μήνες κατήθηκα μέσα στο παιχνίδι. Έτσι έγινε. Αυτός ήταν ο αγώνας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αλλά δεν έγινε εύκολα. Έγινε δύσκολα. 19 με 23. Αλλά 23 χρονών, μετά από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα της επιχείρησής μου, αφού είχα χτίσει, ξεχτίσει και ξαναχτίσει άπειρες φορές. Φτάνω σε ένα σημείο που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 6 μήνες, έβγαζα 3 με 4 φορές τα χρήματα από το πλάνο μου Α και δήλωσα παραίτηση. Και τότε ξεκινάει μια άλλη εποχή, ένα άλλο κεφάλαιο της ζωής μου, μια πολύ ωραία εποχή που λέγεται δικαίωση. Τέρματα αφεντικά, τέρματα ωράρια, ήταν εκπληκτικό όνειρο για μένα. Απίστευτο πράγμα. Το ότι ξαφνικά δεν είχα να ξυπνήσω το πρωί να πάω πουθενά. Δεν είχα να δώσω αναφορά σε κανέναν. Άλλαξε όλη μου η ζωή. Παντρεύτηκα την κοπέλα η οποία είπε πρώτη ναι στο πλάνο. Γιατί μπορούσα. Αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έδωσα πάρα πολύ χρόνο στην προσωπική μου και προχειρηματική μου ανάπτυξη. Πήρα το πρώτο μου αυτοκίνητο. Ντούκου, με δικά μου λεφτά. Το πρώτο μου καλό αυτοκίνητο. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα για μένα. Έφτιαξα το σπίτι μου. Η εποχή της δικαίωσης είναι η εποχή με τον Νικολάκη. Πώς έχετε ακούσει την ιστορία με τον Νικολάκη? Που είχα το συμμαθητή μου. Που όταν ήμουν μικρός, με κορόιδευε γιατί φοράγα κουστούμι μια φορά το μήνα και πήγα ένα σεμινάριο και μου έλεγε «Καλά, δε, σε καταπιέζει». Και μετά, στη δικαίωση, είχα πάει με σορτσάκι, με μαγιό, στην τράπεζα που δούλευε 10 ώρες με κουστούμι και του λέγα «Καλά, δε, σε καταπιέζει». Η εποχή της δικαίωσης είναι όταν πήγα να βρω τον Λεωνίδα. Να του τα πω ένα χεράκι. Άσχετα αν δεν το βρήκα. Η εποχή της δικαίωσης ήταν όταν σε μια μεγάλη αναγνώριση ήταν η μητέρα μου κάτω και την είδα να δακρύζει και ο πατέρας μου να δέχεται με υπερηφάνεια συγχαρητήρια για το γιο του από άγνωστους ανθρώπους.
Ήταν η δικαίωση για μένα. Είχαν δικαιωθεί οι κόποι μου. Είχε δικαιωθεί η απόφασή μου. Είχε δικαιωθεί ο αγώνας μου. Έβγαζα περισσότερα χρήματα από όλους αυτούς οι οποίοι ήταν κριτές και με κοροϊδεύανε. Αυτή ήταν η δικαίωση. Η δικαίωση είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που καθόμουν με συνεργάτες μου τα βράδια και σκεφτόμασταν σενάρια για τη Μεγάλη Έξοδο. Η Μεγάλη Έξοδος ήταν η μέρα που θα δήλωνες παραίτηση από τη δουλειά σου. Και καθόμασταν και συζητάγαμε σενάρια. Την ημέρα την οποία θα δηλώσει την παραίτησή σου. Πώς θέλουμε να το κάνουμε. Η ομάδα θα είναι μαζί σου. Στο ένα σενάριο θα ντυνόμασταν όλοι στα πέτσινα, θα νοικιάζαμε Harley, θα ερχόμασταν κάτω από εκεί που δουλεύει, θα κάναμε θόρυβο, κόρνες, αυτά κτλ. Και θα κατέβαινε κάθε φορά και θα φεύγαμε. Και θα κολλάγαν όλοι στα τζάμια και θα λέγανε τι έγινε, παιδιά, τώρα. Τι έγινε. Η μεγάλη απόδραση, αυτό έγινε. Στο δεύτερο σενάριο ήμασταν ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που λέγανε Plan B. Μαύρα γυαλιά, μαύρη λιμουζίνα. Άνοιγε η πόρτα, ρόλαρε ένα κόκκινο χαλί, βγαίνανε μοντέλα με ανθοδέσμες και δύο μπράβοι. Οι οποίοι σε συνοδεύανε για να πας να δηλώσεις την παραίτησή σου. Στο τρίτο σενάριο υπήρχε ελικόπτερο. Και έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να απελευθερώνονται και να ζητάνε πράγματα. Εγώ λέει θέλω να απαγάγετε το αφεντικό μου, μπορείτε. Θέλω να του κάνετε αυτό, θέλω να κάνετε εκείνο, θέλω να κάνετε άλλο. Και αρχίσαμε να συζητάμε. Τι σημαίνει δικαίωση για σένα, για τον καθέναν. Προφανώς εμείς δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Σας είπα πριν για αφεντικά κτλ. Αυτά τα κάνανε οι άνθρωποι που προσλαμβάναμε, όχι εμείς. Αλλά η ερώτηση ουσιαστικά ισχύει και για εσάς σήμερα. Όταν μπαίνεις στην απόφαση, πρέπει ήδη να αρχίσεις να σκέφτεσαι ποια θα είναι η δικαίωση για σένα, πώς θα είναι, τι θα είναι, πότε θα γίνει, τι θα κάνεις, πώς θα την κάνεις, πώς θα φύγεις, πώς θα το γιορτάσεις, με ποιους ανθρώπους θα είσαι εκεί. Πρέπει να παίζουν αυτά τα σενάρια. Αυτά τα σενάρια είναι σημαντικά. Αν θέλεις να φτάσεις στη δικαίωση όμως, θα πρέπει να αντέξεις τον αγώνα. Πρέπει να αντέξουμε στον αγώνα. Και λυπάμαι γιατί μερικές φορές βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε σε αυτήν την επιχείρηση με τεράστια ορμή και με το που γίνεται, έρχεται οι πρώτες αναταράξεις, έρχονται οι πρώτες δυσκολίες, θολώνεται η εστίαση, τα παρατάει και τους προδίδει ο ανάδοχός τους, η ομάδα που μόλις είχε φτιάξει ξαφνικά δηλώνει όλη παραίτηση. Όλα αυτά είναι σκηνικά τα οποία έχουν γίνει σε όλη την ηγεσία. Όποιος και αν έρθει εδώ πάνω που να έχει πετύχει κάτι τέτοιο θα σας πει τις ίδιες ιστορίες. Και βλέπω ανθρώπους με το που τους γίνονται κάποια τέτοια πράγματα που ξαφνικά δηλώνουν παραίτηση. Πάνε να κατεβούν από το καράβι. Και μέσα μου πονάω, δεν μιλάω, αλλά θέλω να φωνάξω. Όχι, ρε Λεβέντη, έλα πίσω. Κράτα λίγο ακόμα. Κράτα λίγο ακόμα. Είναι τόσο κοντά η δικαίωση. Αν αντέξεις εδώ πέρα. Λίγο θέλεις, γιατί η ελευθερία δεν έρχεται τσάμπα. Η ελευθερία έρχεται με ένα τίμημα. Και κάποιοι πληρώνουν ένα τίμημα και λέει, εντάξει, μα πλήρωσα. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ένας σταθμός διοδίων που πας, πληρώνεις και νομίζεις και φεύγεις. Όχι. Είναι ένας δρόμος συνεχόμενος. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα έχει διόδια. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα θα χρειαστεί να πληρώσεις το τίμημα. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η ζωή είναι έτσι κι αλλιώς σκληρή. Στη ζωή έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε, θα δουλέψετε πολύ σκληρά στη ζωή σας. Όπως είπε και ο Σωτήρης πριν, αλλά για κάποιους άλλους. Αν εστιαστούμε εδώ, αν βάλουμε κάτω με λίγη επιμονή και αντοχή και αντέξουμε στον αγώνα, η δικαίωση περιμένει να έρθει να πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως που δεν έγινε, η δικαίωση έφερε χρονική και οικονομική ανεξαρτησία, αλλά η δικαίωση δεν έφερε οικονομική και χρονική ελευθερία στη ζωή μου. Άλλο ανεξάρτητος και άλλο ελεύθερος. Ναι, είχα πολλά καλούδια, ναι, ήταν καλά, δεν ήμουν ανεξάρτητος, δεν είχα αφεντικά, δεν έδινα αναφορά σε κανέναν χρονικά κτλ. Αλλά η ελευθερία είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Ελεύθερος, έχουμε πει, είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτό που θέλει, όταν το θέλει, με όποιον θέλει, όπως το θέλει. Όταν είσαι στην κορυφή της δικαίωσης, έχεις ανέβει πάνω το βουνό, η θέα είναι εκπληκτική, είναι πάρα πολύ ωραία. Και βλέπεις κάτω την κοιλάδα και βλέπεις τη διαδρομή όλη που έκανες, τους ανθρώπους με τους οποίους βοήθησες για να πετύχεις αυτό το πράγμα, που όλη τη διαδρομή τη βλέπεις. Και νιώθεις δικαιωμένος. Υπάρχει ένα αίσθημα πληρότητας. Υπάρχει μια ικανοποίηση για την κατάκτηση της κορυφής.
όταν είσαι εδώ. Το οποίο όμως κρατάει πολύ λίγο. Γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε ευτυχισμένοι όταν είμαστε στάσιμοι. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε προγραμματισμένοι για ανάπτυξη και για πρόοδο. Και όταν ανέβηκα σε αυτήν εδώ την κορυφή, είδα την άλλη κορυφή. Εκεί ξαφνικά είδα την κορυφή, την μεγαλύτερη, της ελευθερίας. Γιατί δεν την έβλεπα πιο πριν, εκεί την είδα. Και άρχισε, άνοιξαν τα μάτια μου ξανά, δημιουργήθηκε, έφυγε η έννοια της πληρότητας, έφυγε αυτά, και δημιουργήθηκε η όρεξη για μεγαλύτερο όνειρο. Να χτίσω μια μεγαλύτερη κοινότητα, μπορώ να βοηθήσω περισσότερους ανθρώπους. Να γίνουμε περισσότεροι οικονομικά ελεύθεροι, να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα. Αυτό όμως που δεν ξέρεις, αυτό που δεν περιμένεις και αυτό που δεν είσαι προετοιμασμένος, είναι ότι για να πας από τη μία κορυφή στην άλλη, θα πρέπει πρώτα να ξανακατεβείς πάλι στην κοιλάδα. Και εκεί άρχισε μια άλλη περίοδος της ζωής μου, πολύ άσχημη, που λέγεται η πτώση. Το 2012 ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Ήμουνα 30 χρονών. Και έφαγα τα 3 μεγαλύτερα χτυπήματα που έχω φάει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα χτίσει τη ζωή μου πάνω σε κάποιες σταθερές, πάνω σε κάποιες βάσεις, όπως όλοι μας. Πάνω σε κάποια θεμέλια. Υπήρχαν 3 μεγάλοι βράχοι στη ζωή μου. Από τα οποία πάρθηκαν 3 διαζύγια την ίδια περίοδο. Την πρώην γυναίκα μου, τον κολλητό και αδερφικό μου φίλο και από την εταιρεία που συνεργαζόμουν και είχα χτίσει το Plan B μου 15 και χρόνια. Την ίδια στιγμή. Με την πρώην γυναίκα μου ήμασταν από 18 χρόνια μαζί. Παντρευτήκαμε, ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία ζωή, δεν κάναμε οικογένεια και κάποια στιγμή χάθηκε ο έρωτας και πήραμε την απόφαση στα 30 μας να πάρουμε διαφορετικούς δρόμους. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, έχουμε εξαιρετική σχέση, αλλά εκείνη την περίοδο, το 2012, όταν αυτό έγινε, εγώ ένιωθα ότι έχανα τη γη κάτω από τα πόδια. Την ίδια περίοδο που γίνεται αυτό, είχα ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, παράλληλα με την άλλη, και η εταιρεία, η πρώτη που συνεργαζόμουν, που είχαμε άριστη σχέση, ξαφνικά άρχισε να με πολεμάει νομικά. Και μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα χάνω την επιχείρηση που είχα χτίσει με πάρα πολύ αγώνα και κόπο. Το δεύτερο σοκ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο αδερφικός μου φίλος, ένας άνθρωπος που χτίσαμε μαζί, που από 18 χρονών είχαμε περάσει τρομακτικές καταστάσεις. Σε κάθε δύσκολη κατάστασή του ήμουν εγώ εκεί, σε κάθε δύσκολη κατάστασή μου ήταν αυτός εκεί. Αυτός ο άνθρωπος, παρασυρώμενος από τα επιχειρηματικά δρόμενα, άρχισε ξαφνικά να απομακρύνεται. Και τη στιγμή που εγώ τον χρειαζόμουν περισσότερο από ποτέ, αυτός σταμάτησε να μου μιλάει. Το τρίτο χτύπημα. Το 2012, λοιπόν, τέλη του 2012 και αρχή του 2013, εγώ ήμουν στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Γιατί η ζωή που είχα φτιάξει, οι τρεις βασικοί πυλώνες, οι τρεις βράχοι μου, αυτά που νόμιζα ότι θα έχω όλη μου τη ζωή, ότι θα είμαι με αυτή τη γυναίκα σε όλη μου τη ζωή, ότι αυτό που έκτισα με τόσο κόπο επιχειρηματικά θα το έχω σε όλη μου τη ζωή και με τον άνθρωπο που ήμασταν και παλέψαμε μαζί, που ήμασταν σε κάθε μάχη, ο ένας κοίταγε τον άλλον. Θα είμαστε μαζί. Αυτά τα 3 βασικά πράγματα χαθήκανε την ίδια στιγμή. Και εγώ βρέθηκα στα 30 μου ξαφνικά να πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή τη ζωή μου, να κάνω οικογένεια, να πρέπει να ξεκινήσω να ξαναχτίσω την επιχείρησή μου πάλι από την αρχή. Και χωρίς τον αδερφικό μου φίλο στο πλάι μου. Είναι από αυτές τις φάσεις, από αυτές τις στιγμές που όταν σου συμβούν, αν σε όσους έχουν συμβεί, δεν το πιστεύεις. Αρχίζεις και να ρωτιέσαι, γιατί έγινε αυτό σε μένα, τι έκανα λάθος, τι πήγε στραβά. Γιατί ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και φτάνεις και απογυμνώνεσαι, ταπεινώνεσαι, φτάνεις στη χειρότερη σου τέτοια. Όσο πιο ψηλά έχεις καρφαλώσει, τόσο μεγαλύτερη μετά είναι η πτώση. Και η πτώση θα έρθει. Και κάποια στιγμή παίρνεις την απόφαση ότι πρέπει να σταματήσεις το πάρτι αυτολύπησης, εκεί που είσαι τελείως κομμάτια, γιατί υπάρχει τεράστια πίεση και όταν υπάρχει τεράστια πίεση, σε τι μεταμορφώνει το άνθρακας? Σε διαμάντι. Και ενώ είσαι χάλια συναισθηματικά, αρχίζεις και προσεύχεσαι περισσότερο, έρχεσαι πιο κοντά και τότε δέχεσαι τη δύναμη ίσα-ίσα για να μπορέσεις να ξανασηκωθείς.
Να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να σηκωθείς. Και θυμάσαι ότι έχεις πέσει και άλλες φορές. Όχι τόσο πολύ, αλλά έχεις πέσει. Και ότι είναι μέσα στη ζωή αυτά τα πράγματα. Από μικρή πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε και πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Και νικητής, έχουμε πει, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν πέφτει, αλλά αυτός που δεν σηκώνεται. Και σε εκείνη τη φάση άρχισα να σκέφτομαι την άλλη κορυφή. Άρχισα να μαζεύω τις δυνάμεις και να λέω, όλα αυτά δεν γίνανε τυχαία, έγιναν για κάποιο σκοπό. Έχεις δει πλέον την άλλη κορυφή. Είσαι πιο έμπειρος από ποτέ. Είσαι πιο δυνατός τώρα. Μπορείς. Υπάρχει μεγαλείο μέσα στο δωρή. Και αυτή η κατάσταση της πτώσης ουσιαστικά εμένα με προετοίμασε για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής, το οποίο λέγεται ευκαιρία. Γιατί επιτυχία, λένε, είναι όταν η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία. Δεν φτάνει να έρθει η ευκαιρία, πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος. Και εγώ πρέπει να περάσω από αυτή τη διαδικασία. Να ετοιμαστώ συναισθηματικά για να μπορέσω να διεκδικήσω αυτό. Αυτό είχε μεγαλύτερο τίμημα. Ήθελε μεγαλύτερο όνειρο, περισσότερη προσπάθεια. Έπρεπε να ξαναλερώσω τα χέρια μου. Έπρεπε να ξαναμπω μέσα και έπρεπε να δουλέψω περισσότερο από ποτέ. Και το ήξερα, το είχα καταλάβει και ήμουν έτοιμος να το κάνω αυτό. Οπότε σε εκείνη τη φάση, τέλη του 2013, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος δεν με έμπαινε ποτέ για να δει τι κάνω. Δεν είχαμε τέτοια σχέση. Ήταν ένα τηλέφωνο ατζέντας. Μ' είχε πάρει 3-4 φορές τηλέφωνο. Με είχε πάρει να μου κάνει άλλες προτάσεις. Τότε ήταν η φάση που πειραματιζόταν πάρα πολύ στο ίντερνετ, υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη στο ίντερνετ και κάθε φορά που έβρισκε κάτι που ήταν καλό, με έπαιρνε τηλέφωνο προς τιμή του κιόλας, γιατί όπως είπε ήταν δύσκολο τηλέφωνο, γιατί συνήθως ήμουν αρνητικός. Και εγώ όμως ήμουν αρνητικός πειθαρχημένος, γιατί δεν μου είχε δείξει κάτι που να είχα εντυπωσιαστεί. Παρ' όλα αυτά έκανε την ίδια ερώτηση, είσαι ανοιχτός σε επαγγελματικές ευκαιρίες πέρα από αυτό που κάνεις. Και τέλη του 2013, εγώ ήμουν σε μια φάση που είχα μόλις αρχίσει να ανακάπτω από την πτώση. Είχα ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Εργαζόμουν πιο πολύ από ποτέ και είχα καταφέρει μέσα σε μερικούς μήνες να ξαναχτίσω την επιχείρησή μου μεγαλύτερη από ό,τι την είχα χτίσει πριν. Δούλευα πάρα πολύ και του λέω ναι, είμαι. Και συναντηθήκαμε σε ένα παρακμιακό καφέ πολύ αργά το βράδυ και όντως σε μια χαρτοπετσέτα μου δείξε το πρώιμο πλάνο της OGI. Και εγώ έπαθα πλάκα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα με το καλύτερο επιχειρηματικό πλάνο που είχα ακούσει ποτέ μου. Του λέω, αν αυτό εδώ, του λέω, γίνει και συμβεί, τότε δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Μου λέει, το ξέρω. Στα έλεγα εγώ. Λέω, άσε τι μου έλεγες εσύ και τι μου έλεγες άλλα. Είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ, αλλά βρισκόμουν σε ένα σταυροδρόμι. Βλέπετε, θα σας πω τι είχε γίνει. Εμένα όλη μου τη ζωή έχτιζα δίκτυα. Και όλοι ξέρανε για την πρώτη εταιρεία που ασχολιόμουν. Το 2013, λοιπόν, αρχές του 2013, παίρνω όλη μου τη λίστα, τηλεφωνώ ξαναρκά σε όλους τους ανθρώπους, λέω, ξεχάστε αυτό που ξέρατε, πάει αυτό το πράγμα, τώρα υπάρχει κάτι καλύτερο, πιο αναβαθμισμένο, αυτό και αυτό και αυτό. Και μέσα στο 2013 δούλευα πάρα πολλές ώρες και τους ενημέρωσα όλους για το καινούριο. Και πριν προλάβω να τελειώσω το 2013, έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει, OGI. Και εγώ λέω, μισό λεπτό, τι να κάνω εγώ τώρα. Να τους ξαναπάρω πάλι όλους και να τους πω, ξέρεις κάτι, θυμάσαι, σου είπα, υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο. Θα μου λέγανε, δεν μας παρατάς, ρε κουτρί, εσύ για τις ιδέες σου να πούμε. Τι, κάθε 3 μήνες να μας πεις να μας λες το καλύτερο. Και ήταν και κάτι αβέβαιο. Δεν ήταν κάτι στάνταρ, δεν ήταν κάτι δοκιμασμένο. Δεν υπήρχε, όταν το άκουσα εγώ, δεν υπήρχε, ήταν μια υπόσχεση. Ήταν μια υπόσχεση η οποία δινόταν από στόμα σε στόμα. Δεν είχαμε δει την εταιρεία, δεν ξέραμε τότε τον CEO, δεν υπήρχε site της εταιρείας, δεν υπήρχαν επιχειρήσεις, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. Πραγματικά, δεν ξέρω αν έχετε δει western, άγρια δύση και τα λοιπά. Δηλαδή, τότε για να αντέξεις ήταν έτσι, πιστολέρο. Έπρεπε να ήσουν πολύ οραματίας. Πήρα την απόφαση, γιατί υπήρχε και η άλλη περίπτωση στο σταυροδρόμι. Ο φόβος μου ένα ποιος ήταν, ότι αν αυτό βγει αλήθεια, αν έστω και μία στο εκατομμύριο, αυτό να είναι πραγματικά αυτό που είναι, εγώ θα είχα χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής μου για να ανέβω στην κορυφή της ελευθερίας.
Ήμουνα έτοιμος, προετοιμασμένος, αλλά χρειαζόμουν μια ευκαιρία για να φτάσω στην ελευθερία. Δεν θα ανέβαινα έτσι απλά. Και εγώ στην OGI αυτό είδα. Λέω, αυτή είναι η ευκαιρία, αυτή είναι μεγάλη. Χωρίς να είσαι σίγουρος, γιατί η ευκαιρία, όπως είπε πριν και ο Στέφανος, δεν έρχεται ντυμένη με το κουστούμι. Έρχεται ντυμένη με ρούχα βεβαιότητας. Και εμένα με πετύχαινε στη χειρότερη μου φάση της ζωής μου. Πάνω πόλεις είχα ανακάμψει από την πτώση, μόλις είχα πάει να σηκώσω κεφάλι και πάλι έπρεπε να αρχίσω πάλι από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτό ήταν μονόδρομος, αυτό ήταν αποφασισμένο ότι πρέπει να γίνει, εγώ είπα ότι κουτρί, τα ξεχνάς όλα, θα τα δώσεις όλα για όλα. This is it, αυτό είναι. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Αυτή τη στιγμή ξεκινάς 10 φορές περισσότερο δράση από ό,τι έχεις βάλει. 10 φορές περισσότερο ενθουσιασμό. 10 φορές περισσότερο πάθος. 10 φορές περισσότερη εστίαση. Θα βάλεις όλο σου το είναι, την ψυχή, το σώμα, το νου σου. Θα πάρεις όλη την εμπειρία. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή σου, έχει γίνει για αυτό το σκοπό. Είσαι έτοιμος, σου έχει δοθεί η ευκαιρία. Πρέπει να σκαρφαλώσεις το βουνό. Πρέπει να δημιουργήσεις οικονομικά ανεξάρτητους ανθρώπους, τους περισσότερους από ποτέ, να δημιουργήσεις τη μεγαλύτερη κοινότητα που έχεις δημιουργήσει. Ό,τι έχεις κάνει είναι ψίχουλα σε σχέση με αυτό. Τον πρώτο μου μήνα στην OGI δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ήμουνα πάρα πολύ παθιασμένος. Έκανα παρουσιάσεις, πλάνα, webinar-πλάνα, αεροπλάνα, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Μίλουσα στους πάντες. Γιατί είχα πάρει την απόφαση. Έκατσα και έφτιαξα μια λίστα με όλους τους ανθρώπους που ξέρω. Πόσες φορές μας έχουν πει ότι πρέπει να φτιάξουμε λίστα. Το ήξερα, πήγαινα σε σεμινάρια από τα 15 μου τα ήξερα αυτά. Ποτέ όμως δεν τα είχα κάνει ακριβώς όπως μου τα λέγανε. Ποτέ δεν είχα καθίσει να φτιάξω μια λίστα με όλους τους ανθρώπους που ήξερα. Έγραψα χιλιάδες ονόματα. Γιατί είπα, αυτή τη φορά θα γίνει σωστά. Και μέσα στη λίστα που έφτιαξα, έφτιαξα μια λίστα στη λίστα. Έκατσα και βαθμολόγησα τους ανθρώπους με επίπεδο φιλοδοξίας από 0 έως 5. Και έφτιαξα μια λίστα με τους πιο φιλόδοξους μέσα στη λίστα μου. Αυτούς που θεωρούσα ότι ήταν κέντρα επιρροής, άνθρωποι επιρροής. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι που έχεις πολύ κοντινή σχέση. Είναι άνθρωποι που μπορεί να μην τους ξέρεις σχεδόν καθόλου. Είναι άνθρωποι που μπορεί να το γνώρισες στο αεροπλάνο μια φορά. Έτυχε να καθίσετε δίπλα σας. Να καθίσετε δίπλα. Φτενίστε και του βγάλεις ένα χαρτομάτιλο. Και κάπου πιάσατε την κουβέντα και ανταλλάξατε τηλέφωνα. Είχα τέτοιους ανθρώπους που δεν είχα το θάρρος να τους πάρω και τηλέφωνο. Δεν είχαμε τέτοια σχέση. Τι κάνουμε συνήθως? Συνήθως φτιάχνουμε μια μικρή λίστα. Συνήθως αρχίζουμε και μιλάμε στους ανθρώπους που είναι πιο εύκολο. Αλλά αυτά τα συνήθως είχαν τελειώσει για μένα. Αυτή τη φορά δεν θα έκανα τίποτα που έκανα συνήθως. Αυτή τη φορά είχα πει θα κάνω ό,τι πρέπει, το καλύτερο που γίνεται για να μπορέσει να έρθει αυτό. Και πραγματικά, δηλαδή μιλάμε, θυμάμαι παρουσία. Εγώ μένω στον τράφι, πάνω σε ένα βουνό, ούτε στο Google δεν υπάρχει. Και οργάνωνα παρουσιάσεις και εκεί πέρα. Σε κάποια φάση είχαμε 65 άτομα στο σαλόνι μου. Όρθιοι, δεν χωράγαμε. Και τους έδειχνα το πλάνο, ούτε καν υπήρχαν PowerPoint, ούτε πίνακες, τίποτα. Μίλαγα κατάπαυστα. Και οι ερωτήσεις και οι αντιρρήσεις που υπήρχαν ήταν λογικές τότε. Υπήρχαν πολύ λογικές αντιρρήσεις τότε. Ο κόσμος ρώτησε και έλεγε: εκτόσεις έχουμε. Θα έρθουν οι εκτόσεις. Ωραία, Θοδωρή, και πού ξέρουμε εμείς ότι αυτοί δεν θα πάρουν τα λεφτά μας και θα εξαφανιστούν? Δεν το ξέρουμε, μένει να το μάθουμε. Γιατί τότε για να ξεκινήσεις, υπήρχε μόνο μία επιλογή. Έπρεπε να ξεκινήσεις με τίσια συνδρομή. Έπρεπε να δώσεις 300 ευρώ να τους εμπιστευτείς. Γι' αυτό λέω ήταν Wild Wild West. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν ακούγανε και δεν ήταν έτοιμοι να εμπιστευτούν. Μόνο αυτοί που είχαν πολύ όραμα ξεκινάγανε. Και σε εκείνη τη φάση λοιπόν που γινόταν χαμός, τελειώνει ο πρώτος μήνας. Και δεν είχα πάρει ανάσα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος, μου λέει, έχεις καταλάβει, μου λέει, τι έγινε? Του λέω, όχι, δεν έχω πάρει ανάσα. Μου λέει, ξέρεις πόσα λεφτά έβγαλες? Του λέω, όχι. Και έχετε δει στις ταινίες που παίρνουν ένα χαρτάκι, θέλω να σου δώσω μια προσφορά και γράφει το ποσό, το διπλώνει και στο δίνει. Κάτι τέτοιο έκανε ο Κωνσταντίνος. Και πήρε ένα χαρτί και έγραψε αυτό το ποσό. Και του λέω, αποκλείεται. Δεν γίνεται αυτό σε ένα μήνα. Είναι τα περισσότερα χρήματα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου στο σύντομο χρονικό διάστημα. Και γιατί σας λέω εγώ τώρα αυτές εδώ τις ιστορίες σήμερα? Γιατί μοιράζομαι αυτές τις ιστορίες μαζί σας? Τι σημασία έχουν όλα αυτά εδώ, Θοδωρή? Θα σας πω τι σημασία έχουν. Κάποιοι από εσάς μόλις ξεκινήσατε. Είναι το πρώτο σας συνέδριο, έχετε μόλις ξεκινήσει. Κάποιοι έχετε λίγο καιρό που έχετε ξεκινήσει. Κάποιοι έχετε λίγο περισσότερο και κάποιοι είστε ήδη παρατημένοι. Και πάλι καλά που είστε εδώ. Και σήμερα
ουσιαστικά μπορείτε όλοι, σε ό,τι φας και να είστε, να κάνουμε μια νέα αρχή. Αρχής γενομένης από αύριο, να ξεκινήσουμε από το 0, ένα restart. Αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος εδώ μέσα που φτερουγίζει η καρδιά του για ελευθερία, που έχει την ελπίδα, ο οποίος πάρει την απόφαση, δώσει τον αγώνα, μέχρι ένα τεράστιο μέχρι να έρθει η δικαίωση, αντέξει την πτώση, οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη πτώση που θα έρθει και αντέξεις, εκμεταλλευτείς την ευκαιρία, είναι μαθηματικά βέβαιο, είσαι καταδικασμένος να φτάσεις στην ελευθερία. Σήμερα δεν θέλω να σας πω απλά την ιστορία μου. Ο σκοπός μου δεν είναι να σας πω την ιστορία μου. Ο σκοπός μου είναι μέσα από την ιστορία μου να προσπαθήσω να εμπνεύσω κάποιους ανθρώπους. Να ανάψω κάποια κεριά, όπως με εμπνεύσαν εμένα και όπως μου ανάψαν εμένα τα κεριά. Και θέλω να σας δείξω την πραγματική ιστορία. Γιατί πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους εδώ πάνω και είναι έτσι αυτά και τα λοιπά και λες, έλα, εντάξει, αυτός μάλλον το έχει μείνει και τα λοιπά. Και δεν ξέρει κανένας τι έχει περάσει και το τι έχει γίνει για να φτάσεις. Αν ένα 18χρονο αμούστακο αγόρι που τράβλιζε κάθε φορά που τον βάζανε να μιλήσει δημόσια, γιατί τράβλιζε όσο περίοχη σας φαίνεται, που έκανε 18 μήνες για να συστήσει την πρώτη του σύσταση στην επιχείρηση, που οι φίλοι του τον κοροϊδεύανε και οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύανε, που τα πέτυχε όλα και τα έχασε όλα, που ξεκίνησε 2 φορές από την αρχή. Αν για μένα συνέβη, αν έγινε για μένα, τότε μπορεί να γίνει και για σένα, για τον οποιοδήποτε εδώ μέσα. Όποιος κι αν είσαι εσύ σήμερα εδώ, μπορεί να συμβεί αυτό για σένα. Το μοναδικό που έχει να πει αυτή η ιστορία, αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν πράγματα κτλ. Αν εσύ θέλεις, ναι, θα έχεις μια φοβερή ιστορία που κάποια στιγμή θα έρθεις εδώ πάνω, θα την ακούσουμε και θα τα κρίσουμε μαζί σου. Τελευταία φορά σε ένα BBS. Μίλησα για την παραβολή του σπορέα. Και αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το μοναδικό που έκανα εγώ είναι να κρατηθώ στο παιχνίδι. Το μοναδικό που έκανα εγώ είναι να σπέρνω. Σπόρους. Δεν κοίταγα το χώμα, δεν έκρινα γιατί κάποιοι σπόροι ήρθαν και τους φάγανε τα πουλιά, γιατί κάποιοι ξεράθηκαν από τον ήλιο, γιατί κάποιοι τους έπνιξαν τα αγκάθια. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Μην κάθεσαι και ασχολείσαι δεξιά και αριστερά με το τι συνέβη αυτό και τι μου είπε εκείνος κτλ. Όχι. Αν απλά κρατηθείς εδώ στον αγώνα και κατεβάσεις το κεφάλι και κάνεις τη δουλειά, θα δουλέψεις πολύ πολύ λιγότερο από ό,τι δουλεύεις στο πλάνο σου Α και θα έρθει και η δικαίωση και η ελευθερία. Αυτή είναι η επιχείρησή μας. Απλή, ξεκάθαρη. Το τελευταίο κεφάλαιο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι η ελευθερία. Αλλά εδώ δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι. Γνώρισα τη γυναίκα μου, την ερωτεύτηκα, την φλέρταρα, ευτυχώς δεν αντιστάθηκε πάρα πολύ. Παντρευτήκαμε. Και 22 Ιουνίου του 2017 μας αξίωσε ο Θεός να γίνουμε γονείς. Κάτι το θέλαμε πάρα πολύ. Και ήρθε στη ζωή μας ο Σταύρος. Και εμένα προσωπικά άλλαξε όλη μου ζωή. Αυτό που ονειρευόμουν πάντοτε ήταν κάποια στιγμή να μπορώ να προσφέρω στην οικογένειά μου με αυθονία. Ήθελα να μπορέσω να είμαι σε μια κατάσταση που να οτιδήποτε χρειαστούν, οτιδήποτε ζητήσουν, να μπορώ εγώ να τους το δώσω. Να μην έχουμε οικονομικές διαμάχες, να μην μαλώνουμε, να μην ζούμε με δανεικά, να μην υπάρχει οικονομική μιζέρια. Όλα αυτά τα ονειρευόμουν ότι κάποια στιγμή θα τα πετύχω. Μα πάνω απ' όλα, αυτό που πραγματικά ήθελα είναι την ελευθερία του χρόνου για να ζω χαρές, στιγμές χαράς και αγάπης με την οικογένειά μου. Ήθελα να κοιμάμαι και να ξυπνάω με το γιο μου. Να μεγαλώνουμε μαζί, να παίζουμε μαζί. Πράγματα τα οποία δεν τα έκανα εγώ τόσο πολύ μικρός, γιατί οι γονείς μου δουλεύαν πάρα πολύ, ο πατέρας μου ειδικά δούλευε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ εκεί. Και εγώ ήθελα κάποια στιγμή όταν θα κάνω οικογένεια να είμαι εκεί,
την πρώτη φορά που ο γιος μου θα μπουσουλήσει, την πρώτη φορά που θα περπατήσει, που θα μιλήσει, την πρώτη φορά που θα κολυμπήσει. Σε κάθε πρώτη φορά ήθελα να είμαι εκεί. Γιατί όλες αυτές οι στιγμές είναι θησαυρός. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια και θα κοιτάξουμε πίσω, δεν θα σκέφτεσαι τι λεφτά έβγαλες και τι κόπο έκανες. Αλλά αυτό που θα έχει σημασία είναι οι εμπειρίες που έζησες. Και ο πλούσιος συναισθηματικός κόσμος σου. Και για να τα ζήσεις όλα αυτά στο μέγιστο, πρέπει να απελευθερωθείς πρώτα. Πρέπει να γίνεις ελεύθερος, πρέπει να βγεις από τη φυλακή. Σήμερα λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό το όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να σας έχω βιντεάκι ή φωτογραφίες από τα υλικά αγαθά, ας πούμε, που αποκτάς σε αυτό το επίπεδο. Από τα ταξίδια που κάνουμε με τη γυναίκα μου, από τα αυτοκίνητα που έχουμε, από τα σπίτια, τις πισίνες, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όλα αυτά δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Τα χρήματα είναι καλά και είναι καλό να τα έχεις, είναι καλύτερο να τα έχεις από το να μην τα έχεις. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Σίγουρα, προσφέρουν μια ποιότητα, μάλλον ελευθερία επιλογών. Αλλά ποιότητα ζωής δεν την πετυχαίνεις απλά με χρήματα. Η ποιότητα ζωής είναι συνδυασμός τριών πραγμάτων. Χρόνου, χρήματος και ανθρώπινες σχέσεις. Πρέπει να έχεις και τα τρία. Πρέπει να είσαι ελεύθερος, να έχεις ελευθερώσει χρόνο, χρήμα και να έχεις ποιότητα στις ανθρώπινες σου σχέσεις. Και σήμερα εμείς νιώθουμε ελεύθεροι με τη γυναίκα μου γιατί έχουμε αυτά τα τρία πράγματα. Ναι, γιατί βγάζουμε καλά λεφτά, αλλά το μεγαλύτερο αγαθό για μένα είναι ο χρόνος. Είμαι στα 37 μου και ζω ξανά τα φοιτητικά μου χρόνια. Ξυπνάω και κοιμάμαι όποτε θέλω. Επιλέγω εγώ πότε θα ξεκουραστώ και πότε θα δουλέψω. Δεν δίνω αναφορά σε κανέναν. Είναι εκπληκτικό αυτό. Και το τελευταίο κομμάτι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Το οποίο, να ξέρετε, ήταν το πρώτο κομμάτι που ξεκίνησε η ιστορία μου. Γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μου ανάγκη. Η κοινότητα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Εσείς εδώ. Η κοινότητα αυτή, είτε είστε στην ομάδα μου, είτε δεν είστε στην ομάδα μου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Έχετε υπάρξει όλοι κομμάτι ενός ονείρου μου που έγινε πραγματικότητα. Και με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω από αυτή τη σκηνή, η κοινότητα είναι το πιο σημαντικό για μας. Ακόμα και αν μου πάρεις τα χρήματα, ακόμα και αν μου πάρεις το στυλ ζωής, αυτό που θα με πληγώσει περισσότερο είναι να μου πάρεις την κοινότητα. Γιατί εμείς εδώ πέρα μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Και να εξαφανιστεί η OGI, κάτι θα βρούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και θα γίνουμε όλοι ελεύθεροι. Ξέρετε ποιο είναι το καινούριο όνειρό μου, αφού κατακτήθηκε αυτή εδώ η κορυφή? Αυτό που συνειδητοποίησα, η καινούργια αποκάλυψη, είναι ότι κανένας δεν είναι απόλυτα ελεύθερος, αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Γιατί όλο αυτό δεν έγινε έτσι απλά. Και θα ήμουν αχάριστος να πω ότι έγινε απλά επειδή ήμουν παιχταράς και το έκανα κτλ. Δεν έγινε έτσι. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίξανε το ρόλο τους. Το πρώτο που θέλω να ευχαριστήσω που δεν είναι άνθρωπος είναι ο Θεός. Γιατί αυτός, όπως σας είπα, μου έδωσε το όνειρο και μου έδωσε και τη δύναμη. Αυτός μας δίνει το όνειρο. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου. Γιατί οι γονείς μου εμένα μου δώσανε το χαρακτήρα, τις βάσεις για να μπορέσω εγώ να πολεμήσω, τα εφόδια, τα όπλα για να μπορέσω εγώ να πολεμήσω τη ζωή μου. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου ήταν πάντα εκεί, κοντά μου. Τα χρωστάω όλα στους γονείς μου και αν σήμερα είναι εδώ, μπαμπά και μαμά, σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει για μένα. Και ξέρω ότι θα είστε... Ξέρω ότι θα είναι μαζί μου και σε άλλες φάσεις και σε άλλες πιο δύσκολες φάσεις που θα έρθουν. Μετά θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου τη Δώρα, η οποία συμπορεύεται μαζί μου. Η οποία ενστερνίστηκε τα όνειρά μου, τους στόχους μου και είναι συμπορευτής. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο όταν εγώ δυσκολεύομαι και πάω και μιλάω κτλ. Με το δικό της μοναδικό τρόπο θα έρθει να με ξεκλειδώσει, θα με χαλαρώσει. Και είναι το στήριγμά μου.
Ο επόμενος άνθρωπος που θέλω να ευχαριστήσω είναι ο γιος μου. Γιατί ο γιος μου είναι η έμπνευσή μου. Είναι αυτός που αντλώ δύναμη. Είναι το νέο όνειρο. Είναι η νέα γενιά. Είναι το new generation. Μετά θέλω να ευχαριστήσω τον Ντόμ Θέρμπερ. Που χάρηκα πάρα πολύ που μας μίλησε και τον είδατε και άνθρωποι που δεν τον είχατε ακούσει ποτέ. Γιατί χάρη σε αυτόν, αυτός μας έδωσε την ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι σημαντική, είναι κομμάτι της ιστορίας. Χωρίς την ευκαιρία δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου. Τους παιχταράδες που είστε, όσοι στην ομάδα μου ξέρετε ποιοι είστε. Τους ανθρώπους οι οποίοι είστε έξω, δίνετε τη μάχη εκεί, πολεμάτε. Ένα χειροκρότημα σε όλους εσάς. Σας υπηρετώ, σας αγαπώ. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδειξε το πλάνο, αλλά είναι και ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους σήμερα στη ζωή μου. Ξεκίνησε η σχέση μας περίεργα, όπως είπε, και ακόμα είμαστε περίεργα. Άλλες φορές τα έχουμε, άλλες φορές δεν τα έχουμε. Άλλες φορές με αφήνει για τη Βίλη, άλλες φορές την αφήνει για μένα. Αλλά υπάρχει μια έκφραση στην Αμερική που λέει «The hardest worker in the house». Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται περισσότερο από τον οποιοδήποτε. Είναι ο άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι πάντα εκεί. Ήταν εκεί, είναι εκεί και θα είναι εκεί. Είναι ο business buddy ο δικός μου. Είναι ο άνθρωπος που όταν εγώ είμαι έξω και δίνω τη μάχη, ξέρω ότι θα κοιτάξω δεξιά μου και θα τον δω εκεί. Και αυτό εμένα μου δίνει σιγουριά. Και ξέρω ότι είναι και γι' αυτόν έτσι. Όταν είναι έξω τα πολεμά αυτά και τα λοιπά, θα γυρίσει κάποια στιγμή και αν ένας από τους δύο χτυπήσει, ξέρω ότι εγώ θα τον προστατεύσω με την ασπίδα μου όπως και αυτός θα με προστατεύσει με τη δικιά του ασπίδα. Αυτό είναι ένα μοναδικό. Σας εύχομαι και εσάς να βρείτε το δικό σας business buddy. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για οτιδήποτε έχει κάνει και για μένα αλλά και για όλη την OGI. Πάρτε την απόφαση, δώστε τον αγώνα για να έρθει η ελευθερία. Η ελευθερία αξίζει, είναι πάρα πολύ γλυκιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το κάνουμε να συμβεί. Σας αγαπάω όλους, θα γίνει χαμός. Να είστε καλά.